των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποι της άκραντε. Και πάντα σοι προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, αγαθότητος. Χαίρε σιγάρανε γέννησας του συλληφθέντας εσπρός. Χαίρε σιγάρενου θέτη
είμαστε καλά. Είπατε εγώ την πάλι πίσω. Υπέρ των γερόντων μοχθούντας και προνοούντας εις αυτό. Ανάλαβε Κύριε υπό τη σκέπη σου πάντας του στα έσχατα του βίου οικομένοντας και διαβιούντας εις αυτό. Ενίσχυσον τον πρόεδρο και τα μέλη της διοικήσεως αυτού και των ιερών χωρικών που εις αυτό επιτελουμένο έργο επαγνώντα. Ξοκλήσια μπορεί να συναντήσει κανείς σε όλη την Ελλάδα. Πουθενά όμως τόσο πολλά όσο στα νησιά του Κυκλάδου. Οι Έλληνες είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός και αυτό και έκτισαν αυτούς τους μικρούς τόπους λατρείας σε όλα τα απίθανα μέρη. Άλλοι λαοί χτίζουν καζίνο, άλλοι ουρανοξύστες. Εμείς σας επιμείνουμε στα Ξοκλήσια. Ας πούμε ξανά την Ελλάδα ψωροκόστενα. Δεν πειράζει. Μόνο εμείς γνωρίζουμε την αξία αυτών του τόπου. Και όσο κι αν προσπαθούν σήμερα από παντού να μας φάνε, δεν θα το καταφέρουν. Η ματωμένη σήμερα και πληγωμένη πατρίδα μας θα ζήσει μια Ανάσταση. Και για να ζήσει αυτήν την Ανάσταση πρέπει όλοι μαζί να μοχθήσουμε, να κρατήσουμε ο ένας το χέρι του άλλου, γιατί αξίζει και μόνο για αυτά τα παιδιά σήμερα να μοχθήσουμε εμείς και να τους παραδώσουμε αύριο τη σκητάλη αυτής της πατρίδος, μιας πατρίδος δυνατής, περίζηλης, μιας πατρίδος που θα σταθεί και πάλι όρθια στο ύψος των περιστάσεων και στα μονοπάτια και τα σταυροδρόμια του κόσμου, έχουσα ως απροσμάχητον τείχος την προστασία και την βοήθεια της υπερμάχου στρατηγού. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Σπαθούν την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει την κύρη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χελευθεριά και σαν πρώτα καλό Πάσχα, χρόνια πολλά. Thank you.
χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Και του χρόνου με υγεία. Πολύ περισσότεροι.